Τώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας και για την νικοτίνη που πιθανόν να έχει κάποια προστατευτική δράση στην προσβολή από το νέο κορονοϊό. Αυτό υποστηρίζει Γάλλος ερευνητής, ο οποίος είναι κοντά στο Νόμπελ. Είχαμε και σχετικό δημοσίευμα στη Le Monde, μόνο που ο κύριος Κωνσταντίνος Φαρσαλινός, και θα τον δούμε αμέσως τώρα, καθηγητής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Πατρών, είχε ξεκινήσει να μελετά πολύ νωρίτερα το επίμαχο αυτό θέμα και έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, σας ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση στο κάλεσμα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πότε ενημερωθήκατε αλήθεια για την εξέλιξη αυτή και γιατί δεν υπάρχει κάποιο είδους αναφορά στο όνομά σας? Εγώ για την εξέλιξη αυτή ενημερώθηκα σήμερα και ήξερα ότι έγινε δημοσίευση πριν από 2 μέρες από τους Γάλλους. Θα σας πω τι έχω κάνει εγώ τώρα, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τι κάνανε οι Γάλλοι για να γίνει λίγο κατανοητό. Εγώ ξεκίνησα με μια προδημοσίευση στις 23 Μαρτίου, όπου παρουσίασα ένα περίεργο, κατά τη γνώμη μου, και παράδοξο, που ακόμα μπορεί να χαρακτηριστεί παράδοξο στοιχείο, ότι από τις μελέτες που προεκύπτουν από την Κίνα σειρών ασθενών με νόσο από τον κοροναϊό, ήταν εξαιρετικά μικρό ποσοστό από αυτούς να είναι καπνιστές. Ωραία, ήταν πάρα θα μου επιτρέψετε, με βάση τα όσα μας περιγράφετε, να συνοδεύουμε εμείς την κατάλληλη εικόνα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Είναι κρίσιμο το κομμάτι της χρονικής συγκυρίας που περιγράφετε. Δεν ξέρω ποια εικόνα έχετε, εγώ δεν έχω εικόνα του τι δείχνετε. Ωραία, αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε με αυτό που μόλις είπατε, από την επίμαχη ημερομηνία της 23ης Μαρτίου, τότε που όλα ξεκίνησαν, τότε που είπατε ότι είναι υπερβολικά χαμηλός ο αριθμός των καπνιστών με COVID στην Κίνα, αυτό που ξεκινήσατε δηλαδή να μας λέτε. Ναι, ήταν πράγματι πολύ μικρός, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κίνα το ποσοστό του καπνίσματος στους άνδρες είναι 50% και λίγο παραπάνω, ενώ στις γυναίκες είναι πάρα πολύ χαμηλό, υπάρχει μια μέση τιμή γύρω στο 27-28%. Mm-hmm. Εμείς είδαμε, όταν έκανα μαζί με άλλους 2 συναδέλφους, μια καθηγήτρια από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας και ένα καθηγήτη από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, είμαστε 3. Κάναμε την ανάλυση σε 5 στην αρχή μελέτες και βρήκαμε μόνο 10% να είναι αντί για το αναμενόμενο 27%. Mm-hmm. Μας έκανε εντύπωση. Προχωρήσαμε και στις 3 Απριλίου ανακοινώσαμε σε προδημοσίευση για πρώτη φορά ότι μια υπόθεση που κάναμε, μελετώντας 13 δημοσιευμένες μελέτες, όπου πλέον το ποσοστό του καπνιστών μεταξύ των ασθενών με νόσο κοροναϊού ήταν 6,5%, δηλαδή το 1/4 από το αναμενόμενο, ανακοινώσαμε μια υπόθεση που διαμορφώσαμε με βάση τη βιβλιογραφία ότι η νικοτίνη, λόγω σημαντικών αντιφλεγμονωδών ιδιωτήτων, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά για να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές επιπλοκές της νόσου του κοροναϊού, που είναι το να καταλήγεις διασωληνωμένος με σοβαρή βλάβη στους πνεύμονες και σε άλλα όργανα ή στην εντατική μονάδα ή και να πεθαίνεις. Αυτό ακριβώς σαν μηχανισμός, δηλαδή υπερφλεγμονώδης αντίδραση του οργανισμού, έχει χαρακτηριστεί ήδη εδώ και αρκετές εβδομάδες ως ένα από τα βασικά αίτια γιατί κάποιοι ασθενείς έχουν πολύ κακή έκβαση σε λίμωξη από κορονοϊό. Mm-hmm. Οπότε ανακοινώσαμε στις 3 Απριλίου την υπόθεσή μας σε προδημοσίευση, όπως επαναλαμβάνω. Στη συνέχεια, 6 Απριλίου, καταθέσαμε τη μελέτη για δημοσίευση. Mm-hmm. Η μελέτη μας έχει γίνει ήδη αποδεκτή, απλά για γραφειοκρατικούς λόγους δεν έχει βγει ακόμα από το επιστημονικό περιοδικό στο οποίο γίνει αποδεκτή. Τώρα, όσον αφορά τους Γάλλους, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πριν από 2 μέρες βγήκε μια προδημοσίευση στον ίδιο ιστότοπο που είχα κάνει και τις δικές μου, όπου χρησιμοποιώντας τη δική μας μεθοδολογία κάναν μια ανάλυση σε δείγματα σε ένα σύνολο Γάλλων ασθενών με κορονοϊό. Και μιλάτε, με συγχωρείτε, για το διάστημα 16 με 18 Απριλίου, σωστά? Η προδημοσίευσή τους βγήκε στις 20 Απριλίου. 20, να το δούμε σήμερα, και αυτό. Και σήμερα βγήκε μια δημοσίευσή τους σε ένα γαλλικό περιοδικό, mm-hmm, η οποία, σύμφωνα με τη δημοσίευση, είχε κατατεθεί στις 16 Απριλίου και έγινε αποδεκτή στις 18. Και αυτός ήταν ο λόγος ο οποίος βγήκε στα μέσα. Αλλά χαίρομαι που επιβεβαιώθηκαν αυτά που έβλεπα και εγώ στις μελέτες στην Κίνα και οι οποίες βέβαια συνεχίζονται, γιατί έχουμε κάνει πλέον ανάλυση και σε μελέτες στις ΗΠΑ που δείχνουν τα ίδια πράγματα, δηλαδή πολύ λίγοι καπνιστές να αναφέρονται στις σειρές ασθενών με νόσο από κοροναϊό, με νόσο COVID-19. Επιβεβαιώθηκαν τα ευρήματα και από εκείνους και έβγαλαν μια υπόθεση και ευτυχώς
επειδή εισακούστηκαν από τις αρχές στη Γαλλία, θα ξεκινήσει και μια κλινική μελέτη, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Θα πρέπει να εξεταστεί όχι το κάπνισμα, για να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο. Το κάπνισμα μπράβο, δεν μπορεί εκεί να είναι... ήθελα ακριβώς να σας πάω, να το κάνουμε σαφές. Να το πούμε ναι. όσο πιο απλά γίνεται να το καταλάβουν όλοι, γιατί καμιά φορά έχουμε την τάση να κρατάμε αυτά που μας συμφέρουν ή αυτά που μας βολεύουν. Δεν λέτε στον κόσμο να ξεκινήσει ή να συνεχίσει το κάπνισμα σε καμία περίπτωση, έτσι. Σαφέστατα, γιατί να σας πω κάτι πολύ απλό. Επειδή η φωτιά σκοτώνει τα μικρόβια, δεν έχω δει κάποιον να μπαίνει στη φωτιά για να, ως αντισηπτικό μέσο για να καθαρίσει τα χέρια του οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει νόημα να συζητάμε για ένα προστατευτικό μέσο, το οποίο είναι εξορισμού πολύ επικίνδυνο και είναι σοβαρός παράγοντας κινδύνου για πάρα πολλά νοσήματα. Τα οποία μάλιστα δεν εμφανίζονται απαραίτητα με τον καιρό. Κάποιος μπορεί να κάνει ένα έμφραγμα ανά πάσα στιγμή καπνιστής. Και το οποίο μάλιστα θα επιδεινώσει πάρα πολύ και την όσο COVID μετά. Γιατί οι παράγοντες, τα νοσήματα που προκαλεί το κάπνισμα είναι επίσης και παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο. Mm-hmm. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ, ξέρετε, αισιόδοξος, γιατί ίσως να μην βλέπουμε τις πραγματικές δυνατότητες της νικοτίνης μελετώντας το κάπνισμα, γιατί το κάπνισμα είναι ένας εξορισμού βλαπτικός παράγοντας. Αν λοιπόν χορηγήσουμε, και αυτό πρέπει να κάνουν και όλοι οι καπνιστές, να απευθυνθούν σε προϊόντα νικοτίνης, έχουμε πάρα πολλά φαρμακευτικά σκευάσματα νικοτίνης εδώ και χρόνια και ο σκοπός, ο κλινικός πλέον και που οι μελέτες που θα γίνουν στη Γαλλία θα αφορούν τη χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων νικοτίνης για να διαπιστωθεί κατά πόσο μειώνουν τη βλάβη από τον νόσο από τον κορονοϊό. Άρα, εν τέλει, εμείς τι πρέπει να κρατήσουμε από όλα αυτά που μας λέτε? Εν τέλει, ο καπνιστής, αν θέλουμε να μιλήσουμε για κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή μας παρακολουθεί, θα πρέπει να κάνει σοβαρές προσπάθειες να διακόψει το κάπνισμα. Κατά τη γνώμη μου, να ξεκινήσει λαμβάνοντας προϊόντα νικοτίνης φαρμακευτικά από τα φαρμακεία που κυκλοφορούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Αναφερόμαστε στις γνωστές τσίγλες νικοτίνης, τα αυτοκόλλητα νικοτίνης, σπρέι νικοτίνης. Υπάρχουν πάρα πολλά σκευάσματα. Και από εκεί και πέρα, αν κάποιος καπνιστής δεν μπορεί να το κόψει, εγώ θα πάω και ένα βήμα παραπέρα και μπορεί να ακουστεί και λίγο αμφιλεγόμενο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει καθαρότερα προϊόντα νικοτίνης που υπάρχουν στην αγορά, όπως είναι για παράδειγμα το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και ας δυσαρεστηθούν μερικοί, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι προϊόντα τέτοια που μειώνουν κατά 95% τουλάχιστον τον κίνδυνο από το κάπνισμα, θα πρέπει να αποτελούν επιλογή για τους καπνιστές, αν δεν μπορούν να το κόψουν με τα φαρμακευτικά σκευάσματα, και έτσι πρέπει να γίνει. Και θεωρώ ότι είναι επίγον και άμεσο να μελετηθεί σοβαρά, με μελέτες που φαντάζομαι σαν αυτές που ανακοινώθηκαν ότι θα γίνουν στη Γαλλία, η επίδραση της νικοτίνης, γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ξέρετε, το οποίο δεν το έχουν δείξει ούτε οι Γάλλοι. Ο καπνιστής ο οποίος σήμερα προσβληθεί από τον κορονοϊό και χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο, αναγκαστικά και εξορισμού θα διακόψει να παίρνει νικοτίνη με το που θα μπει στο νοσοκομείο. Γιατί φυσικά κανένας καπνιστής δεν καπνίζει και πολύ καλός δεν καπνίζει στο νοσοκομείο. Αυτό όμως, αν ισχύει η υπόθεση την οποία έχουμε αναφέρει και έχουμε παρουσιάσει, ότι η νικοτίνη έχει κάποιες ευεργετικές επιπτώσεις, το να διακοπεί η χορήγηση νικοτίνης, η λήψη νικοτίνης σε κάποιον επειδή μπαίνει στο νοσοκομείο, είναι δυνητικά βλαπτικό. Mm. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε και να μελετηθεί, αλλά και να το σκεφτούμε εν γέννη όλοι μας, οι κλινικοί ειδικοί οι οποίοι χειρίζονται τα περιστατικά με νόσο κορονοϊού, αν θα πρέπει με βάση την επίσημη ένδειξη των φαρμακευτικών σκευασμάτων που είναι να χορηγούνται ως υποκατάσταση του καπνίσματος, αν θα πρέπει όταν μπαίνει ένας καπνιστής με νόσο κορονοϊού σε ένα νοσοκομείο, αν θα πρέπει να χορηγείται σκεύασμα νικοτίνης, φαρμακευτικό μιλάω πάντα, ένα αυτοκόλλητο νικοτίνης για παράδειγμα, στον καπνιστή, διότι εγώ δεν βλέπω σε τίποτα να τον βλάψει αυτό, είναι χρήσιμο γιατί και είναι επίσημη ένδειξή του και ταυτόχρονα υπάρχει μια πιθανότητα με βάση την υπόθεση που παρουσιάσαμε να του κάνει και καλό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούν με βάση την επίσημη ένδειξη και όταν φυσικά γίνουν οι μελέτες, οι οποίες να ξέρετε δεν θα αφορούν μόνο τους καπνιστές, θα αφορούν τη χρήση νικοτίνης και σε μη καπνιστές με φαρμακευτικά σκευάσματα, τότε θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα να πούμε αν θα πρέπει να χρησιμοποιείται γενικώς από όλους ως φαρμακευτικό σκεύασμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκφράσω καμία πικρία ή οτιδήποτε. Εμένα η μελέτη θα δημοσιευθεί, πιθανώς και αύριο. Εντάξει, το ότι δημοσιεύθηκε από κάποιον νωρίτερα και ότι χρησιμοποιήθηκε ακριβώς η ίδια μεθοδολογία με μένα σε ένα άλλο δείγμα που ήταν το δείγμα των Γάλλων ασθενών, είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω μιλάει από μόνο του και δεν χρειάζεται να το σχολιάσω εγώ περαιτέρω. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι? Να μελετηθεί άμεσα και να έχουμε μια απάντηση. Mm-hmm. Γιατί αν αυτό βοηθάει, θα μπορεί να εφαρμοστεί μαζικά, γιατί τα σκευάσματα υπάρχουν
Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε κάτι καινούριο. Mm-hmm. Τα σκευάσματα υπάρχουν και θα ξέρουν και οι καπνιστές τι πρέπει να κάνουν, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να κόψουν το κάπνισμα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα ξέρουν και οι καπνιστές τι να κάνουν, αλλά και οι κλινικοί γιατροί που αντιμετωπίζουν τα περιστατικά να έχουν άλλο ένα πολύ σοβαρό βοήθημα, εφόσον αποδειχθεί ότι η υπόθεση είναι πραγματικότητα. Και αυτή είναι και η ουσία του πράγματος. Αυτό θα κρατήσουμε Ακριβώς. και εμείς. Δυστυχώς, ο τηλεοπτικός χρόνος σε ό,τι αφορά το δελτίο είναι αδυσόπιτος. Μακάρι να μπορούσαμε να σας κρατήσουμε περισσότερο. Ξέρω όμως ότι την Παρασκευή στις αντιθέσεις θα συζητήσετε εκτενώς το θέμα, θα το ανοίξετε και ακόμη περισσότερο. Να σας ευχαριστήσω εκ νέου, κύριε Φαρσαλίνε, για το χρόνο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.